Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα συναντήσουμε μια άλλη μύδια μέσα από μια διαφορετική ανάγνωση της τραγωδίας του Ευρυπίδη με τίτλο «Ανακυκλώνοντας τη μύδια». Η ιστορία της ταινίας για τη δολοφονία δύο παιδιών από την ίδια τη μητέρα τους προέρχεται από τον Ευρυπίδη και είναι ένα από την αρχαιότητα και μετά άπειρες φορές ανακυκλωμένο θέμα που δεν έχει χάσει τίποτα από την σύγχρονη και φρικαλαία επικαιρότητά του. Πρόκειται για μια ταινία που ξεκίνησε από την μαγνητοσκόπηση μιας παράστασης μπαλέτου και συνδέει τον αρχαίο ελληνικό μύθο με τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη, τη χορευτική ερμηνεία της Μαρίας Κουσουνή, τη χορογραφία του Ρενάτο Ζανέλα και την ερμηνεία της Μουσικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης. Το φιλμ ξεκινάει με τα πρώτα μέτρα της μουσικής του μεγάλου δημιουργού Μίκη Θοδωράκη και τελειώνει με τα τελευταία μέτρα της μουσικής του, η οποία συνοδεύει τις λιγοστές φράσεις που προφέρονται. 6 σολίστες χορευτές, ανάμεσά τους η εξαιρετική Μαρία Κουσουνή ως Μύδια, σε εκφραστικές κοντινές λήψεις, λυρικές χορευτικές σκηνές, αποκαλυπτικές καταστάσεις πρόβας, μια μίξη από κλασικό μπαλέτο και σύγχρονο εκφραστικό χορό, συνυφασμένη με εικόνες από εξεγερμένους και κουκουλοφόρους νεαρούς, βαριά οπλισμένους και ανεξέλεγκτους αστυνομικούς, μορφές από έναν άλλον αμήλικτο κόσμο που έχει σφετεριστεί την καθημερινή πραγματικότητα. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο προβάλλει ξαφνικά η μορφή της 15χρονης Μπέλα Όελμαν, που παίζοντας τον ίδιο της τον εαυτό, κάνει το κινηματογραφικό ντεμπούτο της. Η αθωότητα που είναι καταραμένη, εξοβελισμένη από την κοινωνία, στο έλεος της εξάντλησης, της απογοήτευσης, της έλλειψης στοργής. Είναι μια ταινία αφιερωμένη σε αμήχανους γονείς και ιδίως σε νέους που προσπαθούν να κατανοήσουν τη σκληρή μοίρα που τους επιφυλάσσει το μέλλον. Τους νέους που οι ίδιοι γονείς τους τους έφραξαν το δρόμο. Γεια και χαρά σας. Είναι θαύμα που δεν έχω παραιτηθεί ακόμα από όλες τις ελπίδες μου, από τη στιγμή που αυτές μοιάζουν παράλογες και ανέφικτες. Αλλά εγώ ωστόσο κρατιέμαι από αυτές, γιατί εξακολουθώ να πιστεύω στην καλοσύνη των ανθρώπων. Αν ήμουν νέος σήμερα, θα με λέγανε τρομοκράτη.